σας δείξω πώς μπορούμε να ερευνήσουμε συνοικισμούς αρχαίους. Οι πόλεις χωρίς ανάσκαφες. Γιατί είναι μια άλλη μόδα να ερευνήσουμε μεγάλους οικισμούς. Δεν μπορούμε να ανασκαφίζουμε 35 ετάρε, αλλά μπορούμε να φυτίζουμε όλη την επιφανία. Γιατί, βαβείτε, είμαστε μέσα μια πόλη, είναι παντού όστρακα και οι ειδικοί σαν Βανάση μπορούν να χρονολογίζουμε. So, μπορούμε να δούμε, εδώ είναι κλασική, είναι ρωμαϊκή, ελληνιστική, δεν είναι μεσαιωνική. Η μονοκλασική. Δεν έχουμε οι πόλεις Βενετίας εδώ στην ρωμαϊκή επίκο. So, έτσι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε την έκταση της πόλης σε διάφορες περιόδους. Πώς μεγαλή ήταν. Indexy. So that's the. And do you want to say anything else, Vanassi? About. Do you want to say anything more about that or not really? About. Do you want to add to that or not? Just about the surface survey. Oh right. Ναι, αυτό που έλεγε ο καθηγητής είναι ότι χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ανασκαφή, νομίζω αυτό είπε έτσι. Ναι, μπορούμε με την έρευνα την οποία, όπως αυτή του survey, της έρευνας επιφανείας, να καταγράψουμε τη συγκέντρωση των οστράκων που υπάρχουν σε μια περιοχή, χωρίζοντας την πρώτα σε τετράγωνα, όπως κάνουμε στην ανασκαφή που κόβουμε τετράγωνα. Εδώ βεβαίως σε μεγαλύτερη έκταση και καταγράφουμε τα όστρακα και το είδος και τη χρονολόγηση στην επιφάνεια. Οπότε όταν αυτά τα οπτικοποιήσουμε σε χάρτες με τη διασπορά της κεραμικής ένα περίοδο, ένα τύπο αγγείου, όπως έκαναν εδώ στην περίπτωση της Τανάγρας, μπορούμε να χωρίσουμε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι αυτή εδώ η πόλη σε διαφορετικές ζώνες. Η κεραμική πολλές φορές είναι ενδεικτική, γιατί ένα συγκεκριμένος, δύο συγκεκριμένοι τύποι κεραμικής απαντώνται σε ταφές. Αλλού έχουμε αποθηκευτικά αγγεία, έχουμε μαγειρικά αγγεία που δηλώνει ότι οι άνθρωποι ζουν, κατοικούν, άρα είναι οι συνοικίες μιας πόλης. Κλπ. Οπότε αυτή την άσκηση έκαναμε εδώ στην περίπτωση της Κορώνιας και αποδείχθηκε πολύ ωραία και επιτυχής, χωρίς ανασκαφή δηλαδή, και με περιορισμένης έκτασης γεωφυσική διασκόπηση μπόρεσαν να ταυτίσουν τις ζώνες της χρήσης της πόλης αυτής εντός των τείχων και εκτός βεβαίως που είναι τα νεκροταφεία. Αλλά δεν έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Πρέπει να έχουμε Αλεξάνδρα, που κάνει ανάσκαφες από σπίτια. Και είναι μαζί. Η μεγάλη εικόνα όλη την πόλης, αλλά τα μέχρι τη μέρη είναι από ανάσκαφες. So, βολεύουμε μαζί. So, ο τείχος είναι πολύ κοντά. Έχουμε βρει όχι είναι στην επιφανία, έχουμε έρθει γεωφυσική έρευνα και έχουν βρει το τείχος κάτω από το έδαφος και το άλλο ενδιαφέρον πράγμα, ο Σεβαστοκράτο Αδριάνος έχει δώσει στην πόλη ένα υπηρεγωγείο. Υπηρεγωγείο. Και από πήγες 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω και ο καθηγητής Γιαμανός Λάουφε πριν από το πόλεμο είχε βρει τεμάκια λίγο πιο πέρα. Το υπηρεγωγείο. Κοντά το δρόμο. Και είχαμε ρωτήσει στο γεωφυσική ομάδα. Μπορείτε να δείτε αν εκεί κοντά ρέει στην πόλη και κάτω από το δρόμο έχουμε βρει κάτω από το δρόμο το pipe. Το σωλήνι. Άρα ο δρόμος είναι από τότε αυτός. Σύριξ, είναι κάτω από το πόλη και ρέει στο πόλη και δίνει νερό γιατί δεν έχουμε πήγη επάνω, μόνο κάτω. Yeah, okay, I'll show you one more. Sorry, yes. Παίρνανε από το καμάρι που σου έχω πει. Από εκεί, από την πηγή, από το καμάρι, από εκεί το παίρνανε. Ναι, μακριά. Και αυτό για το υδραγωγείο το έχω και σε ηχογράφηση από τον Μπάρπα με τον Μιτσέν. 92 χρονών ο θείος, ναι. Το ξέρουμε το υδραγωγείο, λέει, το βρίσκαμε. Λέω, γιατί λέω, τι ξέρετε, λέω, από την αρχαία Κορώνια.
Ναι, το βρίσκαμε το υδραγωγείο και εδώ και εκεί. Όχι, το τελευταίο πράγμα, από εδώ παρακαλώ. Η τελευταίο συνεχίσμος ήταν πάνω. Κάτω από το φρούριο. Ήταν ελληνικός συνεχίσμος. Στο κράτος, ένας φραγκικός λόρος. Οκ, κάτω από το πιέγκο. Oh, what's a lord? Lord. Και επίσης το κλίμα ήταν χειρότερο. What's the little ice age in Greek? Το μικρό. Μικρός παγετώνας λέγεται. Ναι. So το κλίμα έγινε χειρότερο και έχουμε πόλεμους με τους Βυζαντινούς, τους Φράγκους, Καταλανούς, Ναβαρίνους, Οτομάνους. Πολύ δύσκολο. Και τα πλήστα των χωριών στην Βιωτία, οι κατοικοί έφυγαν ή πέθαναν. So, ο Βανάση έχει δείχνει με τα καράμικα, σκεύον κανένα από τα χωρία συνεχίζουν μετά. So, περίπου 1400. Ευτυχώς, όχι έχουμε δει στην ομιλία μου και επίσης ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος, έχει δείξει, έχουμε τα Οτομανικά αρχεία. Και το πρώτο αρχείο, λίγο ύστερα, μόνο 1466, Θαυμάσιο. Και ό,τι βλέπουμε, όλα τα χώρια, έχουμε πολλά καινούρια χώρια, λέει καινούρια, είναι μικρά. 105 κατοικοί μόνο είναι Αβενίτες. Ο Βούκας στην, ο Βούκας, Φραγκικός Βούκας στη Θήβα, έχει καλέσει μετά το επιβέμι. Δεν έχουμε κατοικούς, δεν έχουμε καλή αγεία, δεν έχουμε στράτος. Έχει καλέσει στους Αβενίτες, έλα παρακαλώ, έλα στους άγρους. Και έρχον έρθει στην Στέρια Ελλάδα, Αττική, Πελοποννήσου, παντού. Το έχουμε πολλά αβενίτα χώρια και όλα τα χώρια είναι γραψωμένα εδώ αβενίτα χωρίμικα. Μόνο ένα χώριο είναι κάτι άλλο, διάφορο. Άριο Γιώργιο είναι ένα ελληνικό χώριο. Είναι ελληνικό χώριο και το άλλο πράγμα δεν είναι μικρό. Δεν είναι κνώριο. Είναι στην άρχη, έχει, let me see exactly, έχει 25 κατοικούς. Γιατί οι κατολικοί Ελληνοί έφυγαν από το χώριο μέσα από το Ιωκή. Ήταν το ίδιο ως εκοβή Παλαιοπανάια, κοντά Άσκρη, το ίδιο. Η Χερονία είναι μεγάλο χώριο ελληνικό. Μέσα την θάλασσα των Αβενίτων, Αβενίτων. Και τώρα η πόλης ανήκει στο χώριο, είναι μέσα στην κοινότητα. Φυσικά, γιατί οι κατοικοί Ελληνοί από κάτω έφυγαν εκεί. 1570, 650. Ιτσιτικούς, το 18ο αιώνα είναι δύσκολο στην Ελλάδα, επίσης προβλήμα με κλίμα, με επιδημία και επίσης με το κλίμα. So, μόνο
360, αλλά περίπου 1800, έχουμε 710 συνεχίσει. So, συνέχιζε καλά. So, δυστυχώς, κορονία χωρίο δεν είναι κορονία. Είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι το χωρίο. Μόνο αυτό είναι από εδώ. Αλλά έχουμε όλη την ιστορία για το Γιώργιο. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για μας. Ναι. Οκ. Thank you very much.